Σωτήρης Λίβας, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σήμερα φιλοξενούμενο στο News Hub. Γεια σας, κύριε Λίβα. Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Λίβα, φαίνεται ότι η πόρτα του φρενοκομείου στη Μέση Ανατολή άνοιξε με την δολοφονία του Χανίγια και θέλω να μας πείτε τι μήνυμα στέλνει το Ισραήλ όταν μέσα στην Τεχεράνη καταφέρνει ένα τέτοιο πλήγμα, οι μυστικές υπηρεσίες, δηλαδή Μοσάντ, καταφέρνει να κάνει μια τέτοια ενέργεια και κυρίως πώς υπολογίζετε, πώς εκτιμάτε ότι θα αντιδράσει το Ιράν σε ένα τόσο ταπεινωτικό χτύπημα. Αν ξεκινήσουμε από αυτό που είπατε εσείς, η πόρτα του φρενοκομείου έχει ανοίξει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό που περιμένουν οι περισσότεροι σχολιαστές ή που αυτό το οποίο συζητάμε γενικά είναι ότι θα γίνουν πράγματα ακόμα χειρότερα. Και όλο και χειρότερα και όλο και χειρότερα. Αυτό είναι κάτι το οποίο περιμένουμε και τις εξελίξεις και βλέπουμε πότε με τις χτυπήματα στη Βηρύτου, πότε κυρίως με αυτό που συνέβη. Πριν περάσω στην απάντηση σε σχέση με το τι μπορεί να συμβεί, να πω κάποια στοιχεία τα οποία εμένα τουλάχιστον προκάλεσαν κάποιο ενδιαφέρον ή μου φάνηκαν λίγο περίεργα ή αλόκοτα σε σχέση με άλλες παρόμοιες δολοφονίες, γιατί έχουμε μια σειρά τέτοιων δολοφονίων. Είχαμε την εκτέλεση του νούμερο 2 της Χεζμπολάχ πριν από λίγες μέρες στην Βηρύτου. Είχαμε τον Ιανουάριο την δολοφονία του Αρούρη επίσης στην Βηρύτου, ο οποίος ήταν ο νούμερο 2 του πολιτικού γραφείου της Χαμάς. Ένα περίεργο ή αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι αυτή τη φορά δεν υπήρχε ούτε καν θριαμβολογία από την πλευρά των Ισραηλινών, ούτε καν επίσημη ανάληψη ευθύνης. Αυτό είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον στοιχείο, με την έννοια ότι συνήθως οι Ισραηλινοί they jump up, που λέμε, δηλαδή αμέσως κατευθείαν και πριν καν καταλαγιάσει ο θόρυβος, πριν καταλαγιάσει ο κουνιαχτός, κατευθείαν έχουν αναλάβει την ευθύνη και μάλιστα είναι πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Αυτό το ξέρουμε παλιά και από τις δολοφονίες Ιρανών πυρηνικών επιστήμονων και από τη δολοφονία εκτέλεση του Σεϊχ Γιασίν στην Γάζα κτλ. Πάντοτε είναι πάρα πολύ περήφανοι και το λένε αυτό και το διαδηλώνουν κατευθείαν ότι εμείς το κάναμε. Εδώ δεν έχουμε τέτοια ανάληψη ευθύνης. Μάλιστα υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη επιφύλαξη και επιφύλαξη και από τη μια πλευρά, δηλαδή από την πλευρά του Ισραήλ και από την άλλη πλευρά, που δεν είναι μόνο μία πλευρά, είναι δύο, αλλά την πλευρά του Ιράν. Και από την πλευρά του Ιράν υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιφύλαξη και μάλιστα σήμερα περιμένουμε το επίσημο report, την επίσημη αναφορά των φρουρών της Επανάστασης. Το μόνο που έχουμε είναι ανεπίσημες δηλώσεις του Χαμενεΐ και από την άλλη πλευρά, από το Ισραήλ, δεν έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση, βεβαίως ικανοποίηση σε σχέση με το θάνατό του. Ένα επίσης ενδιαφέρον στοιχείο για μένα είναι ότι η δολοφονία έγινε στη Βόρεια Τεχεράνη, ένα σημείο εξαιρετικά καλά φυλασσόμενο, το σημείο η περιοχή των πλουσίων, που λέμε, δηλαδή η περιοχή των στελεχών του καθεστώτος, των αγιατολάδων, των πλουσίων, των επιχειρηματιών, των διπλωματικών αποστολών, ένα σημείο δηλαδή το οποίο είναι εξαιρετικά καλά φυλασσόμενο. Εννοείται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, το έχουμε ξαναπεί μαζί τουλάχιστον συζητώντας, είναι πάρα πολύ εύκολο να συνωμοσιολογήσει κανείς, είναι πάρα πολύ εύκολο να χρησιμοποιήσει διάφορες θεωρίες, αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να μην σημειώσεις κάποια στοιχεία τα οποία είναι ενδιαφέροντα ή αξιοσημείωτα σε σχέση με άλλες παρόμοιες δολοφονίες και έχουν προηγηθεί πολλές τέτοιες. Αν πάμε τώρα στην απάντηση τι μπορεί να περιμένουμε ως επόμενη μέρα, πρέπει να το διαφοροποιήσουμε σε σχέση με την ίδια τη Χαμάς και εκεί να πούμε το εξής. Ότι ο Χανίγια έπαιζε σημαντικό ρόλο ως προς τις διαπραγματεύσεις. Δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος και να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη μετριοπαθής ως προς το Χανίγια. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούμε τέτοιους όρους, ειδικά για τη Χαμάς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ενδιαφερόταν να κλείσει το πολεμικό μέτωπο πολύ περισσότερο από τα στελέχη, τα στρατιωτικά, σαν τον Σινουάρη, σαν τον Ντεϊφ, οι οποίοι δεν θέλουν να κλείσουν το πολεμικό μέτωπο μέχρι να γνωρίζουν απολύτως ποια θα είναι η επόμενη μέρα.
Δηλαδή, τους ενδιαφέρει να συνεχιστούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, να συνεχιστεί ο δικός τους ρόλος, μέχρι να γνωρίζουν απολύτως ότι θα γίνει την επόμενη μέρα. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι, ναι. Το ότι δεν εκτελέστηκε ο Χανίγη, ας πούμε, στο Κατάρ ή στην Τουρκία, γιατί στο Κατάρ διαμένει, στην Τουρκία πιον έρχεται, ναι, ναι, συχνά, ναι, ναι, και εκτελέστηκε στο Ιράν. Αυτό στέλνει κάποιο μήνυμα. Ένα. Και το ότι έγινε σε αυτό το χρόνο, δεν τροπιλίζεται όλη η διαδικασία που δείχνει ότι το Ιράν, το Ισραήλ δεν θέλει να κλείσει αυτό το πράγμα που αρκετοί το έχουν πει, και αν τυχόν και έχουμε και τις αμερικανικές εκλογές, στις αμερικανικές εκλογές στην εξέλιξη με την άνοδο του Τραμπ, αυτή η ρίση ότι πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά και να γίνει ξεκαθάρισμα με τη Χεζμπολάχ, δείχνει κάτι σε αυτή τη χρονική φάση? Κοιτάξτε, κάνουμε το λάθος να νομίζουμε ότι όλα τα μέτωπα είναι ομοιογενείς στο εσωτερικό τους. Κανένα από τα τρία μέτωπα ή τα τέσσερα μέτωπα δεν είναι ομοιογενές στο εσωτερικό του. Δηλαδή, ούτε το Ισραήλ είναι απολύτως ομοιογενές στο εσωτερικό του, είναι εννοείται μια ζωντανή κοινωνία. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά κόμματα στο εσωτερικό, ακόμα και αυτής της αποκαλούμενης συχνά ακροδεξιάς κυβέρνησης. Το ίδιο συμβαίνει και με το Ιράν, το ίδιο συμβαίνει και με τη Χαμάς. Εννοείται ότι η Χαμάς είναι αρκετά πιο ομοιογενής, δεν έχουμε τόσες πληροφορίες για να ξέρουμε τα μεταξύ τους χάσματα ή ρήξεις ή ας πούμε ροχμές. Από την άλλη μεριά μπορεί κανείς να καταλάβει ότι τα σκληροπυρηνικά στρατιωτικά στελέχη σαν τον Σινουάρ ή σαν τον Ντεϊφ επιθυμούν πολύ περισσότερο τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, γιατί εννοείται ότι αποκτούν πολύ μεγαλύτερη δύναμη. Δηλαδή ουσιαστικά αποκτούν πολύ μεγαλύτερη δύναμη στο εσωτερικό της Χαμάς. Εννοείται ότι είναι ένα μήνυμα. Για μένα όμως συνεχίζουν να υπάρχουν αυτά τα ερωτηματικά που είπα προηγουμένως και ερωτηματικά και σε σχέση με τη στάση του Ιράν. Έχουμε μια καινούργια κυβέρνηση στο Ιράν η οποία δείχνει κάποιες προθέσεις μετριοπάθειας. Αυτό το χτύπημα ουσιαστικά θα αναγκάσει τον νέο πρόεδρο να έρθει πολύ πιο κοντά στους φρουρούς της Επανάστασης. Είναι δεδομένο αυτό. Πάντοτε σε τέτοιες περιπτώσεις, σε τέτοιες επιθέσεις, το Ιράν συσπυρώνεται. Το Ιράν μαζεύεται. Ο νέος πρόεδρος που είχαμε πει στην τελευταία μας εκπομπή ότι είναι από τους, ναι, από τους μεταρρυθμιστές. Δηλαδή. Από τους μεταρρυθμιστές, ναι. Από αυτούς οι οποίοι επιθυμούσαν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και των συζητήσεων. Εντάξει, εδώ θα έχουμε κάποιες εξελίξεις. Μπορεί να έχουμε μια επιτάχυνση του πυρηνικού προγράμματος. Όλα αυτά θα τα δούμε στο μέλλον, αλλά προφανώς το ιρανικό καθεστώς θα συσπυρωθεί. Ήδη έχουμε τις πρώτες αντιδράσεις, σας είπα και προηγουμένως, από τον Χαμενεϊ, ο οποίος βεβαίως δεν χαρακτήρισε τον Θανόντα ως δικό τους παιδί, αλλά ως αγαπημένο φιλοξενούμενο. Και όπως έχουμε ξαναπεί και σε άλλες περιπτώσεις, οι λέξεις σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν πολύ μεγάλη σημασία και χρήση των λέξεων. Η Κίνα και η Ρωσία τώρα έχουν ποντάρουν σε αυτήν την κατάσταση και κατηγορούν τους Αμερικανούς για συνενοχή. Το State Department λέει ότι εμείς δεν είχαμε σχέση ούτε γνώση. Αυτό όμως δείχνει ότι το Ισραήλ πάει μπροστά και οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν στον χώρο των εξελίξεων χωρίς να μπορούν να επηρεάζουν. Και όπως είπαμε και πριν, αν έχουμε στον προεδρικό θόκο τον Τραμπ, αυτό θα αλλάξει κατά πολύ τα πράγματα. Και έχουμε 3 μήνες μέχρι τις αμερικανικές εκλογές. Είναι δεδομένο ότι η Κίνα και η Ρωσία, ειδικά η Κίνα, δεν θα αφήσουν το Ιράν τελείως αποστάτευτο. Ή ουσιαστικά δεν θα το αφήσουν, ας πούμε, στο έλεος των Αμερικανών ή του Ισραήλ. Αυτό έχει λεχθεί πάρα πολλές φορές. Οι Κινέζοι δείχνουν όλο και περισσότερο ενδιαφέρον, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι ξεφεύγουν από το απλώς οικονομικό πεδίο και ανοίγονται για πρώτη φορά, ίσως μετά από πάρα, πάρα πολλά χρόνια, ξανά στο πολιτικό πεδίο. Δηλαδή, αναλαμβάνουν πολιτικές πρωτοβουλίες, όπως ήταν αυτή πριν από μερικές μέρες της συμφιλίωσης όλων των παρατάξεων, ας πούμε, των Παλαιστινίων, όλων των παρατάξεων της Χαμάς, της Παλαιστινιακής Αρχής, της Φατάχ και τα λοιπά. Τζιχάντα, Ισλαμική Τζιχάντα. Άρα αυτό δείχνει κάποιες πολιτικές πρωτοβουλίες και δείχνει επίσης ότι η Κίνα δεν θα μείνει στο περιθώριο και θα προσπαθήσει να αναλάβει πρωτοβουλίες για να ανασχέσει την Αμερικάνικη επιρροή και την επιστροφή της Αμερικής στη Μέση Ανατολή. Προφανώς είναι ένα παζλ αρκετά δύσκολο και αυτό το παζλ γίνεται και πιο δύσκολο από την αναμονή των Αμερικανικών εκλογών, που βεβαίως δεν θα είναι περίπατος για τον Τραμπ, όπως νομίζαμε προηγουμένως με την παραμονή
του Biden στην Κούσα. Τώρα τα πράγματα είναι λίγο πιο θολά και αυτό δείχνει και ένα, δίνει και ένα σημάδι στον Νετανιάχου ότι δεν μπορείς να περιμένεις. Πρέπει να αναλάβεις εσύ πρωτοβουλίες τώρα. Ένα άλλο σημείο το οποίο πρέπει επίσης να συζητήσουμε είναι ότι αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι το Ισραήλ δεν είναι ενωμένο. Το Ισραήλ δείχνει μετά από σχεδόν ένα χρόνο πολέμου ότι σημάδια κούρασης. Και αυτά τα σημάδια κούρασης στο εσωτερικό του φαίνονται και από την τεράστια αντιδικία σε σχέση με το νομοσχέδιο για την επιστράτευση των Ορθόδοξων Εβραίων, των Χαρεντίμ, που έγινε ένας τεράστιος σάλος πριν από λίγο καιρό, και με αυτό το οποίο έγινε στις τελευταίες μέρες με την προσπάθεια ουσιαστικά εισβολής πολλών Εβραίων, πολλών Ισραηλινών ακροδεξιών μεσαγωγικά στις στρατιωτικές βάσεις, στις οποίες είχαν συλληφθεί για βασανιστήρια κατά Παλαιστινίων κρατουμένων κάποιοι στρατιωτικοί. Και δημιουργήθηκε και ένα ρήγμα και στην κυβέρνηση μεταξύ του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας και του Υπουργού Ασφαλείας. Μάλιστα. Πάντως, εδώ με την δολοφονία του Χανίγια βλέπουμε, ας πούμε, ότι υπάρχει ένα σύστημα, υπάρχει μια συστηματική εξόντωση για τα ηγετικά στελέχη, γιατί όπως είδαμε τώρα στην ειδησιογραφία μετά το περιστατικό, ο Χανίγια πριν από 3 μήνες σε βομβαρδισμούς είχε χάσει και τους γιους του, είχε και χάσει και κάποια εγγόνια. Και τα εγγόνια, και τα εγγόνια. Ναι, δηλαδή πάνω από 60 μέλη βγαίνει ότι έχουν δολοφονηθεί από την οικογένειά του. Θέλω να κλείσουμε ένα περιστατικό όμως που επηρεάζει πάρα πολύ τα πράγματα με την απόφαση ενός διεθνούς δικαστηρίου που έχετε γνώση, και θέλω να μας αναλύσετε λίγο το περιστατικό. Ναι, πριν στις αρχές Ιουλίου εκδόθηκε η απόφαση, που δεν είναι ακριβώς απόφαση, είναι advisory opinion, είναι συμβουλευτική άποψη, συμβουλευτική γνώμη του διεθνούς δικαστηρίου, ήταν ουσιαστικά σε απάντηση του ερωτήματος από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών σε σχέση με την Ισραηλινή κατοχή στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Βεβαίως απαντήθηκε και το θέμα της Γάζας, αλλά όχι σε σχέση με τις πολεμικές επιχειρήσεις. Αυτό θα απαντηθεί σε επόμενη φάση στην αίτηση της Νότιας Αφρικής για το χαρακτηρισμό των επιχειρήσεων ως γενοκτονίας. Τώρα έχουμε για πρώτη φορά το εξής. Γνωρίζετε ίσως ότι σε κάποιες περιπτώσεις η κατοχή εδαφών, ιδίως σε περίπτωση πολεμικών επιχειρήσεων, μπορεί και να δικαιολογείται. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση της κατοχής των Παλαιστινιακών εδαφών, αυτή για πρώτη φορά χαρακτηρίζεται ως προσάρτηση. Και η προσάρτηση είναι πάντοτε απαγορευμένη, είναι πάντοτε εκτός νόμου. Άρα αυτό βγήκε από αυτήν την απόφαση, η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και η οποία για πρώτη φορά θέτει και συγκεκριμένες υποχρεώσεις και συγκεκριμένα καθήκοντα στη διεθνή κοινότητα να μην συναλλάσσεται με το Ισραήλ σε περίπτωση που αυτό έχει έννομες συνέπειες σε σχέση με τα κατεχόμενα τα οποία πλέον θεωρούνται προστατευμένα εδάφη στο Ισραήλ. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι σηματοδοτεί μια σειρά, μάλλον θα επηρεάσει μια σειρά από εξελίξεις πάνω στο θέμα, και αν τυχόν και υπάρχει ένα προηγούμενο, αυτό έχει να κάνει και με όλες τις περιπτώσεις και με την Κύπρο και όπου υπάρχουν παρόμοια πράγματα, ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή μια κατοχή η οποία δεν χαρακτηρίζεται πια σαν κατοχή, η οποία μπορεί να δικαιολογηθεί, η οποία μπορεί να περάσει, η οποία μπορεί να μεταβληθεί κατά κάποιο τρόπο σε νόμιμη ή σε κάποια άλλη φάση. Είναι προσάρτηση και η προσάρτηση πάντοτε είναι παράνομη. Μάλιστα. Κύριε Λίβα, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση σας και την παρουσία σας εδώ στο News Hub. Γεια σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.